Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον σημερινό μου καλεσμένο θα κουβεντιάσουμε για ένα πρόσωπο το οποίο όσοι το γνώρισαν ή το διάβασαν ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχος, εξαιρετικά αγαπητός σε όλους. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη Συσανίου, κύριο Παύλο, ο οποίος μας άφησε, έφυγε νωρίς, αλλά μας άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, τα γραφόμενά του, τα λεγόμενά του. Και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο εκπαιδευτικός, θεολόγος, συγγραφέας Ηλίας Λιαμής, έχει καταγράψει αυτές τις νουθεσίες, τα δικά του λεγόμενα, και είμαστε εδώ με αφορμή τα βιβλία του να κουβεντιάσουμε για μια σειρά θεμάτων που όλους μας απασχολούν καθημερινά. Με είχαν καλέσει να μιλήσω στη σχολή γονέων στη Φλόρινα, όταν ήμουν ακόμα απλός ιερέας. Με κάλεσαν και τη δεύτερη χρονιά και μου είχαν ζητήσει τον τίτλο του θέματος. Τις επόμενες ημέρες αντιμετώπισα μία ακόμα περίπτωση ενός παιδιού και ομολογώ ότι είχα πάρα πολύ στενοχωρηθεί, διότι έβλεπα ότι όντως οι γονείς του παιδιού δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Οπότε χτυπάει το τηλέφωνο. Σεβασμιότατε, τι έγινε, βρήκατε τίτλο? Οπότε λίγο έντονα της λέω, ναι, πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Οπότε εκείνη μου λέει, α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέω, μόνο που δεν θα ακούσετε τίποτα από ό,τι περιμένετε. Και όταν πήγα επάνω, είπα, θα μου πείτε εσείς, θα μας πείτε για τα παιδιά μας. Και με μια διάθεση ίσως ολίγων για την οικονομία της ειδής εριστική, λέω, ναι, εγώ θα σας πω. Γιατί το είπα, δεν έχουμε βιολογικά μας παιδιά, αλλά έχουμε όμως πάρα πολλά παιδιά. Και μάλιστα παιδιά τα οποία στους βιολογικούς τους γονείς ίσως δεν μιλάνε καθόλου. Και πολλές φορές και σήμερα, όταν λέω μερικά πράγματα στους γονείς και τους λέω, ξέρετε τι συμβαίνει με τα 14χρονα παιδιά σας? Και όταν τους λέω μερικά, μου λένε, θα μου πείτε, λέω, που τα ξέρετε? Μα μου τα λένε τα ίδια. Και αυτό που πρέπει να σας προβληματίσει είναι γιατί τα λένε σε μένα, που θα με δούνε όχι κάθε μέρα, και δεν τα λένε σε εσάς που τους έχετε κάθε μέρα. Ο Μητροπολίτης Συσανίου και Σιετίστης Παύλος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1947. Ήταν κάτοχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου απεφύτησε το 1971. Το 1973 χειροτονήθηκε διάκονος και το 1974 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έλαβε το φύκιο του Αρχιμανδρίτου. Ανέλαβε την ενορία Μαντουδίου για 25 χρόνια, αναπτύσσοντας κηρυκτική και ποιμαντική δραστηριότητα. Από το 1998 κλήθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος να αναλάβει τη γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητας, της Επιτροπής για τη Χρηματοδότηση των Χριστιανικών Οικογενειών στη Θράκη και την Απόκτηση Τρίτου Τέκνου, της Συνοδικής Υποεπιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντίστοιχες επιτροπές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ειδικών συνοδικών επιτροπών για το γάμο, την οικογένεια, την προστασία του παιδιού και του δημογραφικού προβλήματος. Την 28η Φεβρουαρίου του 2006 εξελέγει από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιετίστης. Η χειροτονία του έγινε στις 4 Μαρτίου του 2006 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων και είχε δημοσιεύσει άρθρα στον ημερήσιο και εκκλησιαστικό περιοδικό τύπο. Η κοίμησή του ήταν στις 13 Ιανουαρίου του 2019, σε ηλικία μόλις 72 ετών, στο σπίτι του στη Χαλκίδα. Όταν σε αγαπώ γιατί με αγαπάς, όταν σε σέβομαι γιατί με σέβεσαι, όταν σε εκτιμώ γιατί με εκτιμάς, τότε δεν είμαι καθόλου ελεύθερος. Μου χτυπάς και χορεύω. Μπορώ να σε αγαπάω όταν δεν με αγαπάς. Μπορώ να σε σέβομαι όταν δεν με σέβεσαι. Τότε είμαι ελεύθερος. Τότε χορεύω στο δικό μου το ρυθμό, που πιθανώς δεν θα το καταλάβεις. Αλλά εγώ ζω την ελευθερία μου. Την ελευθερία μου που δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι υπέρ σου, γιατί σε περιλαμβάνει.
Ο Ηλίας Λιαμής, θεολόγος εκπαιδευτικός, είναι σήμερα μαζί μας για μια κατάθεση ψυχής από τη δική του εμπειρία μέσα από τις συζητήσεις που είχε κάνει με τον μακαριστό Μητροπολίτη Συσσανίου. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ωραία είναι εδώ. Δροσερά είναι εδώ. Παρέα καλή υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφορμή είναι τα βιβλία που έχετε βγάλει, την επιμέλεια των οποίων έχετε από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, σχετικά με τον μακαριστό Μητροπολίτη Συσσανίου. Ναι, ναι. Μητροπολίτη Συσσανίου ως προς το αξίωμα για ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Για τους πολλούς. Εγώ είχα επαφή με αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν ήδη αρχιμανδρίτης στην Ιερά Σύνοδο. Είχε την ευθύνη, την γραμματιακή ευθύνη της δικής μου επιτροπής που έχει να κάνει με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ως ένα παράρτημα της Επιτροπής Νεότητος. Ήταν και στη Νεότητα και στην Επιτροπή Νεότητος. Και ήταν αρκετά τα χρόνια που περάσαμε μαζί, αλλά και να μην ήταν αρκετά και μία επαφή να είχε κανείς μαζί του, έβλεπε σεβασμιότατε αυτό το εκπληκτικό μείγμα των ανθρώπων που συνδυάζουν πνευματικότητα και δεξιότητες. Δηλαδή, να σας πω κάτι προσωπικό. Αυτό το μείγμα του ότι λέγανε για τον μακαριστό πρώην Νέας Σμύρνης, τον Χρυσόστομο τον Βούλτσο, λέγανε ότι είναι ένας πολύ καλός δεσπότης, αλλά ξέρει να βρει στη λαϊκή και τις καλύτερες ντομάτες. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος εκείνος που με έβγαλε από το στεγανό του ότι η πνευματικότητα είναι κάτι εξαϊλωμένο, έξω από τη ζωή. Σε όλους τους άλλους τομείς δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν είναι για μένα αυτά. Και ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα συνειδητοποιήσει μέσω της μορφής που σας ανέφερα, παρόλο που τον ήξερα από παιδάκι, αλλά όταν έγινα φοιτητής κατάλαβα λιγάκι τι παίζεται, ότι οι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι είναι και ικανοί στα πρακτικά πράγματα άνθρωποι. Και τέτοια μορφή συνάντησα με τον μακαριστό στη Σύνοδο. Εξάλλου και ο ίδιος ο Χριστός δεν δούλευε στο ξυλουργείο της οικογένειας. Ακριβώς. Ο Παύλος δεν ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαχνε σκηνές. Είχε εξασφαλίσει την επιβίωσή του με ίδια μέσα. Και το λέει κάποια στιγμή και στις επιστολές του. Ο Λουκάς δεν ήταν γιατρός. Δεν χρησιμοποιούσε το επάγγελμά του για να μπορεί να ζει και στις περιοδίες του. Αυτό ακριβώς. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι. Είναι αυτή η ικανότητα που δημιουργεί μια μεγάλη ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια. Για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του, αλλά σε μια δεδαλώδη πολλές φορές γραφειοκρατία όπως είναι η Ιερά Σύνοδο σε πολλά πράγματα, ιδίως να μπλέκουν οικονομικά μέσα, ήταν ο άνθρωπος του ναι, ναι και του ου, ου. Ήξερες δηλαδή ότι αν αναλάβει κάτι θα το βγάλει εις πέρας. Και συγχρόνως είχα την ευκαιρία μέσω συζητήσεων. Δεν υπήρξα πνευματικό παιδί του ένα από τα πολλά που είχε. Ήμουν ένας άνθρωπος όμως ο οποίος αξιώθηκε να τον δει να μπορεί να συζητάει με μεγάλη απλότητα, σαφήνεια και πολύ ποιμαντική επίδραση. Δηλαδή ήταν ένας λόγος που ασκούσε επίδραση στον ακροατή. Αυτό είναι χάρισμα, λέω. Μπορεί να είναι και χωνεμένη πνευματικότητα, υποψιάζομαι. Πάντως ό,τι και να είναι, δεν πέρναγε αυτός ο άνθρωπος απαρατήρητος. Όταν άρχισα μετά να μαθαίνω από τον ίδιο για την μεγάλη επιθυμία γυμνασίων και ιδιαίτερα λυκείων στην περιοχή της Χαλκίδας. Και μάλιστα πολλές φορές με αντίθετη γνώμη του συλλόγου καθηγητών, αλλά με επιμονή του 15 μελούς. Να πηγαίνουν. Αυτά είναι τα παράδοξα. Αυτά είναι τα παράδοξα. Να το ζητάνε τα παιδιά και να αντιδρούν οι καθηγητές. Παρ' όλα αυτά πήγαινε. Και περιέγραφε ιστορίες έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο, όπως τις έλεγε σε συζητήσεις τετατέτ που λέμε. Και μπορούσα να καταλάβω, γιατί με τόσες δεκαετίες και εγώ στην πλάτη μου μέσα στην τάξη,
καταλαβαίνεις τι ατμόσφαιρα επικρατούσε από τα λεγόμενα. Και πραγματικά μπόρεσα να δω με τη φαντασία μου έναν άνθρωπο να μιλάει σε μια τάξη, να την έχει καθυλώσει, να μπορεί να ξεκλειδώνει παιδιά, να μπορεί να δέχεται τον θυμό τους, όχι προς εκείνον, αλλά θυμό προς γονείς, προς κοινωνία, προς σχολείο, να μπορεί να το διαχειρίζεται, να μην κολακεύει τα παιδιά. Πρακτική στην οποία καταφεύγουν αρκετοί δάσκαλοι και καθηγητές προκειμένου να έχουν μια ήσυχη τάξη. Δεν πιάνει ποτέ. Ποτέ δεν πιάνει. Δεν πρέπει λοιπόν στα παιδιά να λέμε μπράβο. Δεν είναι θέμα μπράβο. Δεν είναι θέμα μπράβο. Εδώ έχουμε μπει σε μια κατάσταση πλέον όπου κολακεύουμε τα παιδιά διότι φτάσαμε ως ενήλικες να έχουμε ανάγκη την αποδοχή τους. Είτε ως γονείς είτε ως παιδαγωγοί. Ιδιαίτερα ως γονείς. Τόση ανασφάλεια. Τόση ανασφάλεια. Τόση ανασφάλεια. Μεγάλο κομμάτι, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Το τι συμβαίνει στα σπίτια των παιδιών, το τι τεχνάσματα βρίσκουν οι γονείς για να ξεγλιστρήσουν κάποια στιγμή από τις ευθύνες τους, δεν τους κατηγορώ. Γονιός είμαι κι εγώ, η ζωή έχει γίνει ασφυκτική, αλλά η απασχόληση με τα παιδιά, ό,τι κι αν κάνουμε, είναι πλήρης και αποκλειστική. Αλλιώς το κίζονται οι ελλείψεις και οι εκκρεμότητες και τις συναντάς στο μέλλον. Δεν γλιστράς, δεν γλιτώνεις. Οι εκκρεμότητες, τα κενά, το κίζονται και αυτό που άφησες στα παιδιά του δημοτικού ως κενό θα το εισπράξεις πολλαπλασιασμένο στην εφηβεία. Και πολλές φορές χωρίς λύση πλέον, γιατί έχει μαζευτεί και πολύ θυμός. Κολακεύουμε λοιπόν τα παιδιά. Πληθαίνουν οι περιπτώσεις όπου δεν τολμάς να κάνεις παρατήρηση σε παιδί ή να θεωρηθεί ότι πιθανόν το αδίκησες για μισό ένα βαθμό και έρχεται ένας έξαλλος γονιός να ζητήσει τι. Πολλές φορές δεν ξέρει καν τι γίνεται μες στην τάξη. Απλώς δεν θέλει να δει παραπονεμένο το παιδί του λόγω ανασφάλειας. Και λυπάμαι που το λέω, πολλές φορές το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, να φεύγει ο γονιός αφού έγινε ένα επεισόδιο, μια οξύτα με το γυμνασιάρχη και να μένει το παιδί και να λέει στον γυμνασιάρχη «Συγγνώμη για τον πατέρα μου, κύριε γυμνασιάρχα μου, είναι κουρασμένος αυτό τον καιρό». Και να έρχεται το παιδί να ζητάει συγγνώμη πια για τον πατέρα. Αυτό το έχω δει με τα μάτια μου και όχι μία φορά. Λοιπόν, το πρότυπο του ανθρώπου που πλησιάζει παιδιά, του μακαριστού, του Συσανίου, του Παύλου, ήταν αυτή η εντιμότητα στη σχέση. Αυτή η εντιμότητα. Το ότι σε αγαπώ, σε νοιάζομαι και συγχρόνως όμως τις ευθύνες σου δεν θα σου τις κρύψω. Αν έχεις. Το πολύ ενδιαφέρον είναι, εδώ είναι το δεύτερο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο, το «Άκουσε καλό μου παιδί», είχε και πολύ ωραία ιστορία, διότι επιτέλους πια αποφασίσαμε, μετά από μια σειρά κατηχητικών βοηθημάτων στο Βόλο, με τα οποία είχα ασχοληθεί 7-8 τον αριθμό, το μεγάλο αγκάθι ήταν τι κάνουμε για τους εφήβους ως κατηχητικό βοήθημα, τι κάνουμε για Λύκειο και μετά. Μεγάλο πρόβλημα. Και μετά από πολλές ζυμώσεις και μετά από πολλές έτσι εμπειρίες με παιδιά, είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα και λέω είχαμε, γιατί είχα συνεργαστεί και με την κυρία Πινελόπη τη Μωραήτου, μαζί γράψαμε όλα τα βοηθήματα, εκείνη είχε την λογοτεχνική επιμέλεια, εγώ την θεολογική, ότι θα μαζεύαμε ερωτήματα στην τάξη, ανέλαβα εγώ Λύκειο Γυμνάσιο να μαζέψω ερωτήματα, να τα κατηγοριοποιούσα και κατόπιν να πάμε σε 2-3 ανθρώπους που έχουν επαφή με τη νεότητα, να μαζέψουμε τις απαντήσεις και με έναν έξυπνο τρόπο να βγάλουμε βοήθημα επί του υπαρκτού και όχι επί του θεωρητικού. Ο πρώτος λοιπόν που είχα το θάρρος να πάω ήταν ο Μακαριστός. Τα άλλα πρόσωπα ήταν δύο τότε. Είχαμε καταλήξει στον Άγιο Μεσογείας να πηγαίναμε, που έχει μια εμπειρία επαφής με τη σχολική τάξη, και συγχρόνως να πηγαίναμε και στον Παπαχαράλαμπο τον Παπαδόπουλο, τον Ελίβιο, που είχε ήδη προσφερθεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί περί παιχνιδιού πρόκειτο. Αρχίζω λοιπόν να κυνηγάω τον πατέρα Παύλο. Ήδη
επίσκοπος Χιατίστης, οπότε χαιρετίσματα. Μιλάμε ο άνθρωπος να επιστρέφει στα Σιάτιστα, σε δύο μέρες να ξαναφεύγει, στη Χαλκίδα να είναι διαρκώς, να τον ζητάνε από εδώ, από εκεί. Ένας περιφερόμενος ιεράρχης, περιζήτητος, δικαίος για μένα, χώρια οι έκτακτες προσκλήσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε σχολεία, σε όλα αυτά. Και από βραδείς κάποια στιγμή μου λέει, Ηλία, έρχομαι από Κρήτη. Έχω τρανζιτ 3 ώρες, φεύγω για Θεσσαλονίκη για να πάω Σιάτιστα. Τι ώρα είναι το τρανζιτ, μου λέει 6.30. 6.30 θα είμαι εκεί. Και παίρνω ένα κασετοφωνάκι, πάω στο Σοφιτέλ, το ξενοδοχείο, τώρα δεν είναι, τότε ήταν Σοφιτέλ, εκεί στην τραπεζαρία, ένα καφεδάκι πρωινό, του βάζω το κασετοφωνάκι μπροστά, μου λέει, πες μου, θα σας λέω και θα μου λέτε, χωρίς προετοιμασία. Α, μου λέει, το καλύτερό μου. Το καλύτερό μου, γράφει. Και αρχίζω, είχα κατηγοριοποιήσει τις ερωτήσεις, βγήκαν τα κεφάλαια εύκολα, οι τομείς, και αρχίζει να λέει, δώσ' μου αυτιά να ακούω. Κρατάω το υλικό αυτό. Τι θα κάνω, σε 2 μήνες πεθαίνει. Έρχεται η κοίμησή του και εκ Θεού η έμπνευση, η ιδέα, η πληροφορία, όπως θέλετε πες, λέω, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, ας το βοήθημα το καθηγητικό. Με τους ρυθμούς που δουλεύουν αυτά τα πράγματα θα το πάρουμε σε 2 χρόνια. Τώρα αυτά που είπε είναι η καταλληλότερη στιγμή. Όσο η μνήμη του, η μορφή του, ο ήχος της φωνής του, είχε και ιδιαίτερο ήχο φωνής. Ήταν μια γοητευτική παρουσία ο άνθρωπος. Λέω, τώρα, και τι τίτλο να πάρει. Και δούλευε διαρκώς με αυτά που μου έλεγε, γιατί κάθε φορά που του έδινα ερώτημα, του έλεγα στάνταρ. Τι θα απαντούσατε. Μου έλεγε, θα απαντούσα. Άκουσε καλό μου παιδί. Και συνέχισε. 1, 2, 3. Λέω, έχω και τον τίτλο έτοιμο. Τον είχε καταγράψει. Ήτανε σταθερό μοτίβο. Και φαίνεται ότι ήτανε και σταθερό μοτίβο και στις διαπροσωπικές του συναντήσεις με τα παιδιά. Και έτσι βγαίνει μέσα σε... Ήταν όλα έτοιμα. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι. Ήταν έτοιμοι οι διάλογοι, κοφτές απαντήσεις. Το μόνο που επενέβη, το μόνο, ήτανε... Γιατί ο προφορικός λόγος με τα χρώματα στη φωνή, με τις κινήσεις και όλα αυτά, σπάνει προτάσεις ενώ δεν βάζεις τελεία, προχωράς. Στο γραπτό, απλώς είχα να βγαίνει νόημα γραπτού λόγου. Ως εκεί. Κράτησα ακόμη και λέξεις που, να πω την αλήθεια, μπορεί καθώς μίλαγε να μην ήταν ακριβώς η λέξη αυτό που θέλω να πει. Αυτή ήταν. Και για κάποιο λόγο είναι το πρώτο βιβλίο που βγαίνει αμέσως μετά την κοίμησή του. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αισθάνθηκαν το βιβλίο αυτό ως μνημόσυνο. Αισθανθήκατε μια δυσκολία παραπάνω, γιατί ο ίδιος είχε εξαιρετική πένα. Έγραφε πάρα πολύ όμορφα, οπότε η απόδοση του προφορικού λόγου κοντά στην δική του πένα έχει ένα βαθμό δυσκολίας για να το μεταφέρετε σε γραπτό λόγο. Δεν το τόλμησα, ήξερα ότι εάν το πάρεις και το διαβάσεις λίγο δυνατά, όχι να αντύχει ο χώρος, απλώς να ακούσεις λίγο τη φωνή σου. Όλοι θα αναγνώριζαν τον Παύλο που ήξεραν. Αλλιώς τι να τα κάνω τα νοήματα. Τα νοήματα δεν λένε κάτι. Αυτός που εκφέρει τα νοήματα είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Και πράγματι, κρατώντας όσο πιο πιστά μπορούσα το ιδιαίτερο της σκέψης του και της σύνταξής του στο λόγο, κατάφερα και πιστεύω παρουσίασα τον γνωστό σε όλους πατέρα Παύλο. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί λες και τα πράγματα ήρθανε, μα τον έψαχνε 1,5-2 χρόνια. Και ήρθε η κατάλληλη στιγμή αλλού για αλλού. Λέει αύριο. Αύριο. Αυτό το πράγμα και αυτή η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε σε 2 ακόμα βιβλία, τα οποία όμως έπρεπε να σκηνοθετήσω. Και έπρεπε να τα σκηνοθετήσω. Δηλαδή προσπάθησα να παραστήσω την ατμόσφαιρα του πρώτου βιβλίου σε κείμενα πλέον μεγάλα, έτοιμα, στεγανά. Η λύση ήταν έτοιμη. Διότι ακόμα και στον προφορικό του λόγο
τον μονοκόμματο ή και τον γραπτό του, κάνει μόνος του ρητορικές ερωτήσεις. Συνεπώς, μου έδινε μόνος του τις ερωτήσεις. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να σπάω το κείμενο και να βάζω την ερώτηση ως κάποιου συνομιλητή του. Δική του ήταν η ερώτηση. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να αποφύγω το να έχεις ένα βιβλίο και ξαφνικά να ξεφυλίζεις ένα κείμενο τεράστιο, το οποίο αν είναι να το διαβάσεις με 7-8 σελίδες, πήγαινε και στο YouTube, άνοιξε, είναι πιο γοητευτικό. Αφού τον βλέπεις και τον ακούς ζωντανά. Το βιβλίο θέλει μικρές απαντήσεις σε πολύ μικρά ερωτήματα. Και να το επιτρέψεις λίγο, ακόμα και δηλαδή πιάνει πνευματικά θέματα. Κάποια στιγμή αισθάνεται την ανάγκη να πει το παράπονό του για το πώς συμπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά. Με ποιο τρόπο το φέρνει και ενώ μιλάει για την Αγία Τριάδα και την αγάπη των τριών προσώπων, ξαφνικά αυτό του έρχεται παιδαγωγικά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσα να παίζω πηγαίνοντας στα όμοια. Όχι, δεν ήταν αυτός ο πατή Παύλος. Το μυαλό του έτρεχε. Αυτό το τρέξιμο του μυαλού θέλησα να το αποτυπώσω. Και γι' αυτό πλέον φαίνονται να είναι συζητήσεις, μα είναι συζητήσεις. Μα είναι συζητήσεις. Γιατί μέσω της εμπειρίας μου, σας βεβαιώ, σεβασμιότατε, τον άκουγα όταν έγραφα. Τον άκουγα. Ήξερα ότι αυτό θέλει να ακουστεί. Μα το είπε και δεν πειράζει. Κολλάει και εδώ. Θα μπορούσα να παραλείψω. Μα το έχει πει. Ναι, να το ξαναπεί. Κολλάει εδώ. Όμως ο προσανατολισμός του στη σκέψη του και όσο ζούσε, αλλά και στα κείμενα που έφτασαν στα χέρια μου, γιατί κάτι παρόμοιο έγινε και στο τρίτο βιβλίο, αυτό που θα βγει τώρα, είναι ραδιοφωνικές εκπομπές πιο οργανωμένες, γιατί είχε μικρόφωνο μπροστά του, ήθελε μια... αισθανόταν την ανάγκη να είναι λίγο πιο δομημένος και πιο... Με αρχή, μέση, τέλος. Και μέσα στο χρόνο. Παρόλα αυτά, ήταν πιο καλός ο ήχος και γι' αυτό τώρα στο τρίτο βιβλίο που θα βγει, το οποίο υπάρχει ένα σημείο που κάποιο παιδί του εξομολογείται για ναρκωτικά, ότι του λέει εγώ θα γίνω ναρκωμανής για να τιμωρήσω τους γονείς μου, του λέει ένα παιδί λυκείου και του λέει παιδί μου, θα πληρώσεις λάθη άλλων εσύ. Λάθη άλλων. Αυτό το παιδί μου με βρήκε, σεβασμιότατη, στην καρδιά την ώρα που το άκουγα, με χτύπησε. Και πήρα αυτό το παιδί μου και το έδωσα τίτλο στο τρίτο βιβλίο, χωρίς τίποτα. Το παιδί μου αυτό... Είναι κραυγή, είναι πατρική κραυγή αυτή. Δεν μπορεί να την πει ένας άνθρωπος που δεν έχει καρδιά. Να πει παιδί μου, δεν μπορεί να το πει. Και θέλησα να σώσω αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή είπα στον κύριο Σαμπατζιώτη, τον εκδότη, αφού είχαμε πια καλό ήχο, αφού ήταν εκπομπές από εδώ και από εκεί ραδιοφωνικές, του έδωσα την ιδέα. Σε κάποια σημεία πολύ πολύ αντιπροσωπευτικά. Δεν βάζουμε ένα Q-code επάνω την ώρα που το διαβάζεις. Αν πας και πατήσεις το Q-code, να ακούσεις αυτό το απόσπασμα και ζωντανά. Και έτσι, πλέον το τρίτο βιβλίο έχει και ήχο μέσα σε συγκεκριμένα... Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι ο καινούργιος τρόπος, ναι, πλέον γραφής, αλλά είναι εξαιρετικός γιατί ο ήχος, η εικόνα που σου μεταφέρει ο ήχος, συν το κείμενο, ουσιαστικά σε ταξιδεύει, πραγματικά. Ναι. Το λέω και στα παιδιά στην τάξη, μια εικόνα ενεργοποιεί τη μνήμη. Την ενεργοποιεί. Έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή και κοιτάς τη φωτογραφία του. Εντάξει. Είναι διαχειρίσιμο. Αν ακούσεις αγαπημένου ανθρώπου που έχει φύγει τη φωνή, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Η δύναμη του ήχου, τους το λέω αυτό για να τους δείξω τη δύναμη της μουσικής, αλλά είναι γενικά για τον ήχο. Λες και ο ήχος έχει πολύ συντομότερο δρόμο προς την καρδιά για να ενεργοποιήσει συναισθήματα. Ενώ αντίθετα η εικόνα, νομίζω ότι περισσότερο η αποστολή της αλλά και ο τελικός της προορισμός είναι εδώ. Είναι η σκέψη, είναι να θυμηθείς, αλλά να αναστηθούν ξαφνικά συναισθήματα, νομίζω ότι ο ήχος, και δεν είναι για μένα τυχαίο ότι
αυτό το «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει», το παλιό διαθηκικό, δεν έχει να κάνει μόνο με ενημέρωση του Θεού στον προφήτη του. Έχει να κάνει και με το να του ενεργοποιήσει ζήλο, να του ενεργοποιήσει συνέστημα. Δεν είναι μόνο «άκου να σου πω τι θα κάνεις». Άκου και η φωνή αυτή με εγώ. Αυτή την έννοια. Και αυτό το είδα ξεκάθαρα πλέον με αυτή την εμπειρία του τρίτου βιβλίου. Εν πάση περιπτώσει, να είναι αιωνία του η μνήμη, ο άνθρωπος το έγραψα στον πρώτο πρόλογο. Είναι από τους ανθρώπους εκείνους, τους λίγους ανθρώπους που μας τυχαίνουν στη ζωή, που τους γνωρίζεις και είναι μετά ντροπή να μείνεις ίδιος. Μετά είναι ντροπή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που θέλω. Έτσι, έχεις να απολογηθείς μετά. Έχει. Ας μείνουμε με αφορμή τη φράση που έλεγε ο Μακαριστός και την βάζετε και εσείς τίτλο «Παιδί μου». Πλέον οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, όπως είστε κι εσείς, πόσο εύκολα μπορούν να νιώσουν τους μαθητές παιδιά τους. Ένας εκπαιδευτικός γίνεται και παιδαγωγός ή πλέον η σχέση έχει παραμείνει μόνο εργασιακή, διότι η ρουτίνα της κοινωνίας, το πώς ζούμε, δεν μας επιτρέπει να τρεφήσουμε παραπάνω στις ψυχές των παιδιών. Ή και οι καθηγητές να βγάλουν το κάτι παραπάνω που ίσως θα θέλανε. Θέλουνε. Βλέπω και τους νέους συναδέλφους έρχονται σχολείο με πολύ καλές προθέσεις, αλλά είναι παντελώς αβοήθητοι. Αβοήθητοι ήμασταν κι εμείς. Πάντα ο Έλληνας εκπαιδευτικός, είτε δάσκαλος, είτε καθηγητής, αβοήθητος ήταν. Ποια ήταν η διαφορά με τους παλαιότερους? Εγώ κατάφερα και στάθηκα στην τάξη, σε όλη μου τη σταδιοδρομία, όχι γιατί εκπαιδεύτηκα μέσω ενός συστήματος που έπρεπε να με εκπαιδεύσει, πώς διαχειρίζει μια τάξη, αδιαφόρησε πλήρως. Όμως είχα παραστάσεις ενός σχολείου όταν εγώ ήμουν μαθητής, που ήταν ένα σχολείο που δεν φοβόταν να θέσει όρια. Μα μερικές φορές παράλογα, μα έτσι μα αλλιώς, η χρησιμότητα των ορίων φάνηκε στην πορεία της ζωής. Το να μάθεις να ζεις σε όρια είναι δεξιότητα. Γι' αυτό και τα φουκαριάρικα τα παιδάκια σήμερα τα κολακεύουμε μέχρι που να ξυπνήσουν και να δούνε τι διαφορά έχει ο αληθινός κόσμος από τον κόσμο τον οποίο τους περιγράφουμε. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι γονείς. Συμμετέχουν σε αυτό. Και εγώ έχω κάνει τα λάθη αυτά. Δεν μιλάω, ως παθόν μιλάω και ως άνθρωπος ο οποίος έχω ευθύνες και για τα δικά μου τα βιολογικά παιδιά. Πόσο μάλλον για τα παιδιά που πέσαν στα χέρια μου. Και είναι στιγμές που όντως σε λόγια προσευχής ζητάω να μην έχω προκαλέσει σε όσα παιδιά πέσαν στα χέρια μου ανεπανόρθωτη ζημιά. Ελπίζω. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε μόνο εμείς οι γονείς που κάνουμε αυτά τα λάθη. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πάτερ μου. Τους λέει, απεριόριστο ίντερνετ. Διαφήμιση. Με 40-50 ευρώ έχεις απεριόριστο ίντερνετ. Κάποια στιγμή είχε βγει μια εταιρεία η οποία ήταν η πρώτη που τα έκανε όλα με ένα αντίτιμο, ανοιχτά όλα περιόριστα. Η έννοια απεριόριστο στη ζωή είναι ψέμα. Ολόκληρη η ζωή είναι ζωή ορίων. Ακόμα και η ίδια η ζωή κινείται μέσα σε όρια. Δεν μπορεί να βαφκαλίζεσαι ως άνθρωπος ότι κατάφερα πλέον και έχω κάτι απεριόριστο. Η δεξιότητα είναι να μάθεις να ζεις μέσα σε πλαίσια. Κάν τα καλύτερα, διαμόρφωσέ τα πιο ανθρώπινα, αλλά μη λες ψέματα στον εαυτό σου και στους άλλους, ότι υπάρχει το οτιδήποτε στη ζωή πέραν των ορίων. Και όρια τα οποία δεν τα βάζουμε εμείς. Όχι. Δεν τα βάζουμε. Καταρχήν, δεν είναι επιλογή μας. Τα βάζει. Αυτό το τι έννοια του δικαιώματος. Πολλές φορές πηγαίνω σε σχολές γονέων, τους τα λέω. Και τα λέω και στα παιδιά, αλλά μιλάω και στους γονείς ως μεγάλα παιδιά. Λέω, είναι τόσο αστεία η συζήτηση περί ελευθερίας όπως την εννοούν οι άνθρωποι. Είμαστε ελεύθεροι. Σε ποιο πράγμα? Τίποτε από τα ουσιώδη της ζωής δεν είναι επιλογή μας.
το πότε γεννηθήκαμε, το πού, το όνομά μας, το φίλο μας, η χώρα μας, η γλώσσα μας. Τι διάλεξες για να βαυκαλίζεσαι ότι είσαι ελεύθερος. Αλλού παίζει το παιχνίδι της ελευθερίας. Με αυτό που πήρες, κοίτα τι θα κάνεις. Εκεί ναι. Αλλά αυτή η ελευθερία, η εξωπραγματική, η οποία διαποτίζει τα παιδιά, γι' αυτό και δεν είναι έτοιμα ποτέ τα παιδιά, να ακούσουν την κριτική. Με αυτούς τους τρόπους, με τις παροχές πολλές φορές πριν αρθρώσουν το αίτημα. Με το ότι το παιδί μου δεν μπορεί κανείς να το περιορίσει. Υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες. Τα ίδια τα παιδιά που μεγαλώνουν με το ότι έχω δικαίωμα στη ζωή. Η ζωή μου χρωστάει. Αυτή είναι μια νοοτροπία. Η ζωή μου χρωστάει. Όλοι μου χρωστάνε. Και επειδή δεν εκπαιδεύουμε σωστά τα παιδιά, η ζωή που έχει εκπαιδεύσει δισεκατομμύρια ανθρώπους και δεν καταλαβαίνει από αηδιούλες και παράπονα και τέτοια, δεν είναι γυμνασιάρχης η ζωή να πας να διαμαρτυρηθείς. Η ζωή κάθεται, σε βλέπει και γελάει. Και έχει τον δικό της τρόπο να εκπαιδεύει. Και αν της αφήσουμε πλήρως την εκπαίδευση, χωρίς προπόνηση, εκπαιδεύει άγρια. Εκπαιδεύει πολύ άγρια η ζωή. Αλλά ξέρει, είναι αληθινή. Λέει αλήθεια. Δεν δημιουργούμε νέους ανθρώπους ανθεκτικούς. Ο πατήρ Παύλος, αυτό μου άρεσε πολύ. Ο πατήρ Παύλος δεν είχε καμία δυσκολία να γυρίσει να πει στο παιδί που καθόταν απέναντι. Α, εκεί φταίς. Σε αυτό φταίνει η γονή σου βεβαίως. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, από εκεί και πέρα φταίς. Και τα περιέγραφε και προφορικώς. Δεν αντιμετώπιζε από τα παιδιά και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις. Αντιθέτως, της αλήθειας η κριτική τον έκαναν να είναι γοητευτικός. Να είναι περιζήτητος. Να προτιμάει ένα παιδί να μιλήσει στον άνθρωπο αυτόν παρά να πάει στον πατέρα του να μιλήσει. Ή στους γονείς του, ή στη μάνα του. Γιατί καταλάβει ότι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που θα με βοηθήσει να καταλάβω τι είμαι, πού φταίω, πού να πάω, πού να διορθωθώ, σε τι. Δεν είναι όμως περίεργο ότι όλα αυτά τα κάνουμε στο όνομα της αγάπης. Ναι. Ότι επειδή αγαπάμε τα παιδιά, δεν τους χαλάμε χατήρι, τα κακομαθαίνουμε και φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Πολύ μπερδεμένη σεβασμένη ότι αυτή η ταλαιπωρημένη λέξη. Αυτή η ταλαιπωρημένη λέξη. Καταρχήν έχει μέσα της πάρα πολύ ενοχή, γιατί στο μυαλό μας η αγάπη είναι μια πλήρως ανιδιοτελής κατάσταση. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε όντα με ανάγκες τροφοδοσίας. Ανθρωπίνος αγάπη δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα έντιμο δούνε και λαβήν. Χρειαζόμαστε να έχουμε για να δώσουμε. Ο άδειος άνθρωπος τι να δώσει με την αγάπη. Και συγχρόνως έχουμε δεξαμενές οι οποίες πρέπει να γεμίσουν. Πλήρως αυτάρκης στην έννοια της αγάπης είναι ο Θεός. Όποιος αναζητήσει εκεί τη δεξαμενή μέσω της σχέσης αυτής, εκεί πιστεύω και το έχω δει. Είτε το διαβάζω, είτε έχω μια μικρή εμπειρία όντως ανθρώπων που λες. Καλά, δεν γυρίζω να πω είναι άγιος, το έχω πει για ανθρώπους, αλλά ας πούμε ότι είναι μια αυθαιρεσία. Όμως ανθρώπους που φεύγουν από το μέσο όρο και βλέπω πραγματική ανιδιοτέλεια, ξέρω ότι από πίσω υπάρχει μια πηγή τροφοδοσίας άλλου επίπεδου. Σε ανθρώπινα πράγματα πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που εννοούμε. Ας την πούμε αγάπη. Έχουμε ανάγκη να αγαπηθούμε καταρχήν. Να τραφούμε, να ποτιστούμε. Φυσικά όποιος εγκλωβίζει μόνο και είναι καταναλωτής, θα μαραζώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα κύκλωμα πρέπει να γίνεται. Οι σχέσεις έχουν αλληλοτροφοδοσία. Δεν μπορείς διαρκώς να είσαι στο δώσε. Εξού και το τραγουδάκι του Μητροπάνου, το παλιό, το θυμάστε. Εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, λέει. Ήσουν χιονάνθρωπος. Έδινες και έλειωνες. Μέχρι που εξαφανίστηκες. Δεν πάει έτσι. Δεν το αναγνωρίζουμε, αλλά ακόμη και ως γονείς, πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάποια στιγμή, και ας μην το πούμε στα παιδιά μας, αλλά ένα ευχαριστώ, μια εκτίμηση, την έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη μιας αναγνώρισης. Στα 100 που θα δώσουμε, το 10 θα εκτιμηθεί. Αλλά κάτι είναι και αυτό.
Γι' αυτό πολλές φορές γυρίζω και λέω ότι η γονεϊκή σχέση, αν δεν την γκρινιάξει κανείς, είναι μια οδός εκκοπής ιδίου θελήματος πρώτης κατηγορίας. Και το βιβλιαράκι μου δίνεται αφορμή, γιατί βλέπω το βιβλιαράκι αυτό εκεί τώρα. Το μικρό, το δύο στάλες κουράγιο. Ουσιαστικά το έγραψα για να παρηγορήσω γονείς ότι ξέρετε κάτι. Τα σχέδια για τα παιδιά, η ανάγκη ευγνωμοσύνης, όλα αυτά δεν είναι πολύ βέβαιο ότι θα προκύψουν. Είναι έτσι η ροή των πραγμάτων. Εκτιμούμε ό,τι βιώσουμε. Συμπονούμε όταν πονέσουμε. Δυστυχώς, έτσι όπως πάει η κοινωνία, τα παιδιά μας θα μπουν σε μια ζωή οικογενειακή με συνειδητότητα γονεϊκού ρόλου, όταν εμείς νομίζω δεν θα υπάρχουμε ακόμα, ως βιολογικοί γονείς εννοώ, δεν θα προλάβουν πολύ εξημών να δουν τα παιδιά μας να κατανοούν τι δύσκολο πράγμα είναι η γονεϊκότητα, αφού θα τη νιώσουν πρώτα. Οπότε μέχρι τότε μιλάμε άλλη γλώσσα. Από την άλλη όμως, πέφτουμε και στην παγίδα προσδοκιών, οι οποίες προσδοκίες σφίγγουν το παιδί σαν κορσέ. Το σφίγγουν. Ό,τι και αν συμβεί, δεν είναι καλό. Είτε, τα βλέπω και στο σχολείο, παιδιά που έχουν πλέον συνθηκολογήσει, δεν μπορούν να τα βάλουν με τους γονείς τους, αλλά για άμυνα νεκρώνονται εσωτερικά. Γίνονται στρατιωτάκια μιας πορείας, δεν πηγαίνουν μέχρι τέλους. Δεν ξέρω με τι αποτελέσματα αργότερα, πάντως βλέπεις παιδιά συμφιλειωμένα με τη μοίρα τους. Υπάρχουν και τα άλλα, τα οποία ο θυμός για αυτό το πνίξιμο αρχίζει και έχει παρενέργειες. Έχει αδικαιολόγητες αταξίες, έχει οργή, έχει νευρικότητα και φυσικά έχει κακές επιδόσεις, οι οποίες το πρόβλημα διαρκώς το τοκίζουν. Παλιότερα λέγαμε τα παιδιά μας δεν μας ακούνε. Τώρα λέμε οι γονείς μας δεν μας ακούνε. Πάντα δεν ακούγαν οι γονείς. Είναι κλασικό. Ναι, δεν ακούμε. Είναι σκληρό μερικές φορές, γιατί είναι ένας ομφάλιος λόρος. Στις μητέρες λίγο δυσκολότερο. Και στους πατεράδες είναι δύσκολο. Κάποια στιγμή, να το πω διαφορετικά, κάθε τι που βγαίνει από το χέρι μας, αυτό εδώ ας πούμε, είναι παιδί μου. Και εδώ έχει και άλλη μορφή. Αυτό που έχει και το όνομά μου. Και έχει και οδύνη να γράψεις κάτι, να πεις κάτι, ναι, έχει είναι, μια οδύνη, είναι τόσο γέννηση, απλό. Είναι γέννηση. Από τη στιγμή που θα βγει, δεν το ελέγχω πια. Αυτό θα κάνει με τους αναγνώστες μία σχέση στην οποία εγώ δεν παρεμβαίνω. Δεν ξέρω τι σχέση θα κάνει αυτό με όποιον το διαβάσει. Πιθανόν ασήμαντα πράγματα για μένα θα πάρουν στη σχέση αυτού του βιβλίου με τον αναγνώστη κύριο ρόλο. Πόσες φορές δεν μου τυχαίνει, έρχονται παιδιά στο σχολείο, στα reunion τα περίφημα, πόσες φορές δεν έχω ακούσει, κύριε, είπατε αυτή τη φράση, η οποία ενώ πήγαινα προς τα εκεί, ξαφνικά πήγα από εκεί. Θυμάμαι, έρχονται reunion, προχθές είχαμε reunion του 93. Εγώ βρέθηκα το 89 να ξεκινάω το σχολείο ως καθηγητής. Πλέον των μαθητών αυτών, πολλών, πάνω από 17-18 τους έχω μετρήσει, έχω παιδιά τους. Έρχονται να ρωτήσουν για τα παιδιά τους, αλλά οι ρόλοι παραμένουν. Είχατε πει αυτό κάποτε. Πώς το ξέρατε ότι εκείνη την ώρα, ούτε που θυμάμαι, αλλά το ακούω και δεν μου λέει και κάτι ιδιαίτερο σαν φράση. Λέω, τι κρύβει αυτό το πράγμα. Κρύβει για εκείνον που τ' άκουσε. Ακόμα και ο λόγος αυτονομείται όταν βγει από το στόμα μας. Δεν είναι δικός μας. Αυτό λοιπόν ο ομφάλιος λόρος φαίνεται κατ' εξοχήν στα παιδιά μας. Δεν ελέγχεις τίποτα. Είναι ουτοπία να ταλαιπωρηθείς, να αγωνιστείς, να προσαρμόσεις. Θέλει μια άλλη σχέση. Έφτασα μέχρι το σημείο σεβασμιότητα να αναρωτιέμαι
Αν από μια ηλικία και πέρα, παρόλο που κάποτε το κατέκρινα και με εκνεύριζε πολύ. Ποιο? Να αρχίσουν τα παιδιά να αποκαλούν τους γονείς τους με το μικρό τους όνομα. Και αν αυτό είναι για μένα βλαβερό σε μια ηλικία Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, πρώτης λυκείου, Δευτέρας λυκείου, εκεί δεν είναι λειτουργικό. Αλλά όταν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στα 60 μου και η κόρη μου στα 32, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι χρήσιμο να συνεχίσει να με λέει μπαμπά. Διψάμε και οι δύο για μια ενήλικη σχέση και οι προσφωνήσεις μας κρατάνε πίσω. Έχω αυτή την υποψία. Στη δικιά μας εποχή ήταν διαφορετικά. Έλα καλά. Τρομάγω εγώ να πω τον πατέρα μου, Νίκο. Είχα και πληθυντικό σπίτι. Ναι, αλλά υπήρχε όμως και ο αντίποδας που λέγανε, ναι, οι γέροι μου τι κάνουν σπίτι. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Κι όμως ήταν πιο πετυχημένοι. Γιατί, πώς το εξηγώ, η γενιά των γονιών μας εκτείναξε το βιωτικό επίπεδο, αλλά τη φτώχεια τη θυμόντουσαν. Και η φτώχεια έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους ως προς το σημαντικό και το ασήμαντο. Παράδειγμα, την ώρα που δεν ξέρεις αν αύριο θα υπάρχει φαΐ, δεν πιάνεις ψυχολογική συζήτηση για το ασυνείδητο. Εκείνη την ώρα υπάρχει θέμα. Εκείνη την ώρα πρέπει να βρεις δουλειά. Ο πατέρας μου σπούδαζε οδοντιατρική και στα ρεπό του ήτανε με το ζεμπίλι της πρόκες για να τις κρατάει στον οικοδόμο πατέρα του που έκανε τον ξυλότυπο στην Αγία Ζώνη στην Κυψέλη. Και αυτό ο πατέρας μου το πενευότανε. Με τον πατέρα λοιπόν οικοδόμο που γυρίζει πίσω λιώμα στο σπίτι να ανοίξει συζήτηση τι για τα υπαρξιακά σου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει. Με τα πράγματα λοιπόν βαλμένα σε μια σειρά και με μια κοινωνία συμπαγή ως προς τα κύρια και τα δευτερεύοντα, με μια κοινωνία που η Κυριακή είναι η Κυριακή για όλους και της Αγίας Παρασκευής είναι η πανηγύρι για όλους και όταν γιορτάζει ο Κυρκώστας του Αγίου Κωνσταντίνου, όλη η γειτονιά είναι εκεί, που το πράγμα πλέον είναι ως ένα σώμα, έχεις ήδη έτοιμα τα μείζων, τα οποία είναι: αν δεν αγαπήσω, δεν θα αγαπηθώ, αν δεν υποστηρίξω, δεν θα υποστηριχτώ, και φυσικά τη μεγάλη ανάγκη της εποχής, το ανήκειν. Ξέρω ότι ανήκω κάπου, δεν είμαι το κέντρο του κόσμου. Χαθήκαν οι δεσμοί. Ο καθένας τραβάει τους ρυθμούς του, τουρκιστεί ο καθένας το χαβά του, γιατί περί αυτού πρόκειται, και πλέον χορεύεις μόνος σου, όλα τα δικαιώματα για σένα, αλλά είσαι μόνος. Είσαι μόνος πια. Αυτό λοιπόν που η κοινωνία το έδωσε δώρο στους δικούς μου γονείς, δεν αναρωτήθηκα ποτέ να κάτσω να συζητήσω με τον πατέρα μου τι, δεν προβλεπότανε σε κανέναν γονιό μεγάλες συζητήσεις. Ό,τι εγώ συζήτησα με τον πατέρα μου σε όλη μου τη ζωή, είναι ένα Σάββατο συζήτηση με το γιο μου. Συμπυκνωμένο, όλα τα χρόνια, είναι μία μοναδική συζήτηση με το γιο το δικό μου. Αναλύσεις και σούπα και μούπες και έτσι και... Και δεν βγάζεις κι άκρη. Λοιπόν, δεν ήταν πιο πετυχημένοι οι γονείς, δεν το παλεύαν και τόσο. Υπήρχαν όμως άλλοι κώδικες επικοινωνίας. Ότι με τα μάτια, ίσως ένα νεύμα. Ναι, υπήρχανε. Είχαμε υποχρεωθεί να φτάσουμε σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας για να μπορούμε πλέον να εξαντλήσουμε την κουβέντα μας, ή απλά ήταν ο τρόπος τότε και τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας? Καταρχήν υπήρχε το ότι, γιατί κάνουν παιδιά οι άνθρωποι? Γιατί να κάνεις παιδιά? Οι δικοί μας γονείς ήταν στο τέλος μιας εποχής όπου τα παιδιά κάνεις για να βοηθήσουν την οικογένεια. Το παιδί γινόταν για να δώσει ένα χέρι. Θυμάμαι με τον Νίν Πίτσμπουργκ, τον Σάβα. Το Ζεμπίλα που είναι το Μητροπολίτη. Ήμασταν μαζί στην Οξφόρδη υπό την καθοδήγηση την ακαδημαϊκή του πατρός Καλίστου, του ΟΕΑ. Και είχε έρθει εκεί.
πηγαίναμε στο κολέγιο, είτε στο δικό μου είτε στο δικό του, γιατί έπρεπε να βάλει το γνωστό σου να φας στο κολέγιο. Εγώ τον έβαζα, με έβαζε εκείνος. Ερχόταν το φαγητό. 50 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό, ένα και 10, τα είχε εξαφανίσει όλα. Ρε Σαββατού, λέγα. Λέει, μου να πούμε μια κουβέντα ήρεμα. Δεν μπορώ, μου λέει. Δεν μπορώ. Έτσι έμαθα. Τι έμαθε, ρε Σάβα. Όταν ήρθαν από την Κάλη μου οι γονείς μου, πήγαν Αμερική. Πήγαν Αμερική, ανοίξαν μαγαζί. Με το που ανοίξαν το μαγαζί, ήταν εμπορικό. Το κλειδί στον υπόνομο, όπως λέγανε, δεν κλείνει ποτέ το μαγαζί. Άρα χωρίζαμε βάρδιες. Ερχόταν ο πατέρας μου την ώρα της βάρδιάς μου να μου φέρει το φαγητό και γρήγορα πήγαινα κάτω από τη μηχανή να φάω ταχύτατα, γιατί ο πατέρας μου έπρεπε να φύγει να πάει στη δουλειά του για να ξαναμαι εγώ στο ταμείο. Και έπρεπε να φάω ταχύτατα και του μήνα. Εμείς τώρα κάνουμε παιδιά για να τα εξυπηρετούμε. Ναι. Όταν φτάσει η ζωή... Η κουβέντα είναι ότι δεν έχω τα χρήματα να μεγαλώσω κι άλλο παιδί. Ναι. Πια μια εποχή, δηλαδή, κοιτάω τους πολύτεκνους της εποχής. Εγώ ήρθα Πειραιά ως παντρεμένος. Η οικογένεια της γυναίκας μου είχε και υποψήφιο δήμαρχο, κάποια στιγμή έγινε και βουλευτής για μία περίοδο, είχε και βιοπαλλεστές, άγριας βιοπάλης. Άγριας. Και άκουγες ιστορίες πολλών παιδιών και συνέκρινα τα εισοδήματα και σε πιάνε πανικός. Ποτέ δεν ήταν πλουσιότερα τα πράγματα και ευκολότερα. Ακόμα και τώρα. Αλλά οι ανάγκες, φυσικά, δεν είναι... Τι είσαι στην πλούσιος, ο εν τα ολίγα αρκούμενος. Είναι θέμα τι θα αποφασίσεις, ότι είναι απαραίτητο. Ιδίως για τα παιδιά σου. Έτσι. Και μην πάω στο θέμα της υπεραπασχόλησής τους, του κάτι να κάνουν διαρκώς. Βέβαια, άλλαξα γνώμη, να πω την αλήθεια. Ήμουν κατά της υπεραπασχόλησης, τώρα με αυτά που βλέπω. Το πού πάει η ελεύθερη ώρα, γιατί κάποτε ήταν παιχνίδι. Τώρα τι είναι, ή οθόνη θα είναι, ή δεν ξέρω πού είναι. Καλύτερα υπεραπασχόληση. Να μην παίρνουν ανάσα. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, για παιδιά πλέον δεν τα λυπάμαι. Το λέω και στους γονείς. Μα ξέρετε, κουράζεται, πηγαίνει αθλητισμό, μετά πηγαίνει πιάνο, μετά πηγαίνει μπαλέτο, μετά να πηγαίνει. Να βάλετε κι άλλα. Να γυρίσει 10 ώρα σπίτι μόνο για ύπνο, τάβλα. Δεν υπάρχει πια όμορφη ελεύθερη ώρα, υπάρχει μόνο επικίνδυνη ελεύθερη ώρα. Οπότε άστο καλύτερα έτσι. Αυτό σα ομολογώ, άλλαξα, προσαρμόστηκα κι εγώ, μπήκα σε νέο πλαίσιο. Για να γυρίσουμε πάλι στην αφορμή τη συζήτησή μας, που ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Αισανίου, ο κύριος Παύλος, η αλήθεια είναι αυτή που ζητάει ένα παιδί τελικά στις μέρες μας. Γιατί δεν τους κανάκευε, αλλά όμως αυτόν θέλανε. Ναι. Να ακούνε την αλήθεια, ακόμα και τους πίκρανε. Ναι. Αλλά το έλεγε με τόση αγάπη. Μα πλέον έφτασε η ψυχολογία πια. Παρόλο που κάποια στιγμή το βλέπει πολύ αλαζονικά και νομίζω ότι αν δεν προσέξει κανείς η πολλή ψυχολογία αυξάνει τον ναρκισισμό, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Όμως, πλέον έχουν εντοπιστεί, οι αλήθειες έχουν εντοπιστεί. Πρώτον, τα όρια δεν ζορίζουν το παιδί, αντιθέτως το απελευθερώνουν. Ξέρει που ανήκει, ξέρει τι επιτρέπεται και τι διαπαγορεύεται. Το παιδί, ακόμα και ο έφηβος, δεν αντέχει τη σύγχυση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, γιατί έχει απόλυτη φύση ακόμα. Και η απόλυτη φύση ζητάει το δίκιο και το άδικο, χωρίς πολλές τυριτσάντζουλες και έτσι κι αλλιώς. Παραβιάσεις θα γίνουν. Αλλά, και αυτό είναι το δράμα των πατεράδων, οι οποίοι υποτίθεται, και υπάρχουν ωραία βιβλία, υπάρχει ένα βιβλίο, το σύνδρομο του Τηλέμαχου, νομίζω λέγεται, ο πατρικός ρόλος και η ανάγκη του να ξαναυπάρξει. Το δράμα του πατέρα είναι ότι θα βάλει όρια, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα παραβιαστούν. Και πρέπει να πουλήσει το παραμύθι ότι αυτά είναι απαραβίαστα. Αλλά ένας έξυπνος πατέρας ξέρει ότι η ζωή προχωράει και η ζωή είναι διαρκώς παραβίασης των μέχρι χθες αδιανόητων. Έτσι προχωράει η ζωή. Δηλαδή ο πατρικός ρόλος κάποια στιγμή θυμίζει Θερμοπύλες που οι βάρβαροι θα
περάσω στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Όμως, η κόκκινη γραμμή, τα όρια, δίνουν τον ορισμό της παραβίασης. Και όχι μόνο φυτεύουν στο μυαλό την ανάγκη να υπάρχει διαχωρισμός, αλλά δίνει και στο παιδί, λέει ένας Γάλλος ψυχολόγος, δίνει και στο παιδί την ικανοποίηση ότι ξεπέρασε το γονιό του. Και αυτό είναι ένα είδος ενηλικίωσης. Πήγα παραπέρα. Δεν σε πάτησα, δεν σε νίκησα, σε ξεπέρασα. Και στην πορεία μαθαίνεις ότι και ο πατέρας μου και εκείνος του δικού του πατέρα παραβίασε όρια. Και πλέον δεν τον βλέπω μόνο σαν κάποιον που μου έβαλε όρια, αλλά σαν κάποιον που σαν και εμένα συμπεριφέρθηκε κάποια στιγμή. Αυτό το χάος ανάμεσα στο πρέπει δεν πρέπει, ανάμεσα στη θολούρα, ανάμεσα σε αυτό το ύφος και γιατί όχι, γιατί και από παιδάκια δημοτικού πια, γιατί τι έκανα. Και πρέπει να εξηγήσεις αυτό που κάποτε δεν το εξήγησε κανείς εσένα. Θυμάμαι κάναμε αγώνα, είχαμε την παλιά διευθύντρια στο σχολείο. Μη και εδώ καλά σκουλαρίκια σε αγόρια και λοιπά, ούτε συζήτηση. Κάποια στιγμή των κοριτσιών μας είχε πει κιόλας ότι επειδή ήμουν και σε ιδιωτικό σχολείο, ήταν η παλιά κοπή, εγώ ήδη τη βρήκα 82 όταν πήγα στο σχολείο. Το σκουλαρίκι είχε και συγκεκριμένες προδιαγραφές στα κορίτσια. Και όταν ξεπερνιόντουσαν οι προδιαγραφές αυτές, γιατί, πού είναι το κακό, τι να εξηγήσω, ότι έτσι είναι. Μα δεν μου το εξήγησε εμένα κανένας για να το εξηγήσω. Οι απαγορεύσεις στη δική μας εποχή ήταν αυτονόητες. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο μου, κατεβαίναμε τη σκάλα και η εντολή ήτανε οι μαθητές δεν ακουμπάνε την κουπαστή. Είναι μόνο για τους επισκέπτες και τους καθηγητές. Να ακουμπήσει παιδί κουπαστή την ώρα που μου το έπανε, το έκανα. Δεν ακούμπησα ποτέ κουπαστή. Θυμάμαι στο δημοτικό, ήμουν και σε σχολείο λιγάκι και γύρι. Ναι, και τι έγινε. Δεν κινήθηκε μέσα μου, μπα, και γιατί, όχι. Εγώ λέω, ο κανόνας είναι ο κανόνας του σχολείου. Γιατί ήμουν σε μια κοινωνία κανόνων. Θα μου πεις την εξήγηση, δεν τη δικαιούμαι. Δεν μου ήρθε να το ρωτήσω ποτέ. Τώρα, πλέον επειδή πολλές απαγορεύσεις και να εξηγήσεις δεν θα γίνουν κατανοητά, πηγαίνει μόνο στο θέμα εμπιστέψουμε, σε συμφέρει να εξασκηθείς σε μια ζωή με απαγορεύεται. Είναι ανάπτυξη δεξιότητας να μάθεις να κινείσαι μέσα σε όρια, να τα ξεπεράσεις ή να τα σεβαστείς, αλλά να ξέρεις ότι πάντα υπάρχουν όρια. Δεν είμαστε αχαλήνωτοι από τη φύση μας. Αυτό για να το πιστέψει το παιδί πρέπει να φτιαχτεί πια δεσμός εμπιστοσύνης. Το πολιαμής κάτι ξέρει. Για να χτιστεί αυτή η σχέση, ευθύνεις πια ένα. Έχει κόπο πια το διδασκαλίκι. Η παιδαγωγία έχει κόπο πολύ πλέον. Ανοίγουμε τεράστια θέματα ναι. Και ο τηλεοπτικός χρόνος. Το πέτυχε. Ναι. Το πέτυχε. Λέει τρελά πράγματα μέσα και μου το έλεγε. Μου λέει πώς κάθονται έτσι. Είναι συγκινητικά μου λέει τα παιδιά. Λέω αυτό τους είπατε. Εγώ αν το πω αυτό το πράγμα. Κάηκα. Έχω διαδήλωση. Η μορφή. Συνέχεια λοιπόν σε όποιον θέλει στα βιβλία εκδόσεις Αρχονταρίκη ναι. Του Ηλία Λιαμή ναι. Για τον Μακαριστό. Για τον Μακαριστό και εάν υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν ένα έντονο συνέστημα ότι απέτυχαν, γι' αυτό το ονόμασα δύο στάλες κουράγιο, θα μπορούσα να το πω και παρηγοριάς. Ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί. Όχι πολλές ενοχές, δεν το αξίζουμε ως γονείς να αυτοκοπανιόμαστε. Δεν γίναν όλα όπως έπρεπε, αλλά ευτυχώς υπάρχει Θεός και αναπληρώνει τα ελείποντα. Τεράστια αλήθεια. Ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να πω και πράγματα που δεν μου δίνεται συχνά η ευκαιρία. Να είστε καλά σεβασμένοι. Ευχαριστούμε και εσάς που παραμείνετε και αυτό το βράδυ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγία Αντάμα. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου, να είναι πάντα
το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μην μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου όλα τα κρυμμένα σου.